ετοιμάζονται για την πρώτη μοναχία. Κερδισμένος ο McCoy, Shepherd. Για τον McCoy, κλέψιμο εκεί, το πρώτο κλέψιμο της βραδιάς από τον Τρετιάκοφ. Κατεβάζει τώρα για την ανόρθωση ο Χόρτον. Εκκίνηση στο πλάι εκεί από τον Βάσο, το πρώτο σου και εύκολος. Πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση μας, 2-0. Αλλάζουν με βουνή της ΑΕΛ, ο Μάρκους το τρίποντο, είναι εύκολο. 3-4 μειώνει. Είναι από τα καλάθια που λες, Μιχάλη, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο για μήνα. Εξαιρετική φάση. Και έρχεται εδώ το άλλο κάρφωμα από τον McCoy, ο οποίος συστάθηκε πριν και θα κάνει και τώρα το τρίποντο. Ξανά εύκολο αυτή τη φορά. McCoy για τον McClure. Στη γωνία ο Μαρός Γεωργίου ελεύθερος, το τρίποντο είναι εύκολο. 14-12, πρώτο προβάδισμα για την άλλη στο παιχνίδι. Θα πάει μέσα, θα βρει τον Τρελιάκο που είναι ελεύθερος για 3. Είναι εύστοχος, 15-14 μπροστά. Μαντί με τον Τρελιάκο. Δύσκολη προσπάθεια. Θα κάνει το step back και τρίποντο. Με τον Τόνι Κωνσταντινίδη και είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του. Ο Flowers εδώ, στο Ριβές Λεϊάπ, αλλά από τον Λεϊάπ, αν προτιμάτε. Από την καλή άμυνα εκεί. Τρίποντο από τον Χόρτον είναι μέσα. Ζεστάθηκε για αυτούς πλέον. Ο Ντάλτον θα δοκιμάσει το τρίποντο, είναι ελεύθερος και είναι και εύστοχος. Γεωργίου για τον Σέβερ που κλείστηκε πολύ ωραία από τον Βάρσο. Θα κάνει το τρίποντο, είναι μέσα! Φοβερός Σέβερ πραγματικά! Η ανόρθωση με τον Ντάλτον για τον Βάρσο στο τρίποντο είναι εύστοχος, απαντάει! Αντίπαλο τον Εύσονα, θα βάλει το σκρίν από τον Τρετιάκοφ. Θα αποδεχθεί ο Τρετιάκοφ, θα σουτάρει για 3, είναι μέσα! 43-45! Τόνι! Σε ζώνια, ναι. Πήγα να το πω και με πρόλαβε σε νεοκλή και η απάντηση της ζώνης είναι το τρίποντο. Ο Χόλτον για τον Τέιλορ, ο οποίος πρόλαβε και πήγε μέσα. Όχι, έκανα λάθος εγώ. Ναι. Στο τρίποντο από τον Σκίνερ ξανά. 43-55. Σέπερ έτοιμος να απαντήσει, το κάνει. 46-55. Ξανά στους 9. Λέβαια τον Μάριο Γεωργίου εκεί. Γυρίζει, σουτάρει, η μπάλα θα του κάνει το χατήρι. Θα καταλήξει το καλάθι της ΑΕΛ. Μαντίβα τον Μπαραγκό, έξω για τον Μακλούρ. Εύσονας, ελεύθερος για 3. Να μπιανάς εδώ για την ΑΕΛ. Ο Μάρκου, ο Φλάουερς για 3. Μέσα, 60-73. Ένα μικρό βηματάκι έγινε. Τρετιάκοφ, τρίποντο, μέσα, 60-76. Πολύ σημαντικό τρίποντο, το τρίτο του Γιώργου Τρετιάκοφ. Εξαιρετική πραγματικά παρουσία. Και με πολλά αγωνιστικά λεπτά στο παιχνίδι, έτσι. Ήδη είναι στα 35 αγωνιστικά λεπτά. Άλλο ένα καλάθι για την ανόρθωση. 20 δευτερόλεπτα, 70-90, τα πάντα έχουν κρυθεί. Δεν θα εκδηλώσει επίθεση η ανόρθωση. Σταματάνε όλοι, αρχίζουν τα αλληλοσυγχαιρήματα. Εδώ οι κάνει από παδούν μπροστά μας χέρι τους τον Κωνσταντίνη και την ομάδα του. Τελικό σκορ εδώ στο Νίκος Σολωνίδης. Νίκη για την ανόρθωση, 90-74. Θα κερδίσει την ΑΕΛ και θα φτάσει στους 8 νίκες στο πρωτάθλημα, 3 ήττες. Ο απολογισμός της θα παραμείνει στα ψηλά της βαθμολογίας. Ήττα για την ΑΕΛ, δεύτερη συνεχόμενη. Μετά από αυτή με το ΑΠΟΕΛ θα υποχωρήσει στο 7-4 η ΑΕΛ.